Εγώ κοιμόμουν, άνοιξε ο πατέρας μου την πόρτα και είπαν ότι είχαν αφήσει εδώ ένα μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Και όπως άνοιξε την πόρτα έγινε ένα μπαμ και κάηκε. Όλα συνέβησαν στη μία τα ξημερώματα σε εργατικές κατοικίες της παραλίας Πατρών. Άγνωστοι τοποθέτησαν μία πλαστική φιάλη που περιείχε καυστική ύλη στην πόρτα διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου. Άκουσα τον μπαμ, αλλά δεν άνοιξα την πόρτα γιατί φοβόμουν. Βάλαμε ένα ακριβτικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν και άκουσα την πόρτα. Σύμφωνα πληροφορίες, ο άνδρας άκουσε θόρυβο, πήγε να δει τι συμβαίνει και μόλις άνοιξε την πόρτα, η φιάλη εξεράγει. Τραυματίκησε τις θήκες στο πρόσωπο, μας πήγε να ανοίξει την πόρτα, έγινε έκρηξη και χτύπησε στο πρόσωπο. Ο άνδρας διακομίσει στο νοσοκομείο, καθώς έχει υποστεί εγκάβματα στα πόδια, στα χέρια και στο κεφάλι. Κάει και στα μαλλιά, κάει και εδώ στα χέρια. Οι γείτονες πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους όταν άκουσαν τον οικοφαντικό θόρυβο. Μάλιστα, πολλοί είναι ακόμη σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα. Είμαστε μια γειτονιά εδώ πέρα που εντάξει, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Εγώ δεν είχαμε εμείς με κανέναν τίποτα. Από την πλευρά της αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να εξακριβώσει για ποιο λόγο άγνωστοι τοποθέτησαν την αυτοσχέδια εκρηκτική φιάλη έξω από την πόρτα της οικογένειας.